Ένα βλήμα όλμου εντοπίστηκε το απόγευμα τη 5η σε φορτίο σκραπ που ξεφόρτωσε πλοίο στο λιμάνι του Βόλου. Οι λιμενικέ αρχέ το εντόπισαν έγκαιρα ενώ σχετικά ενημερώθηκε και ο στρατό και οι περιοτεχνουργοί για να το απομακρύνουν από το σημείο. Την ίδια ώρα ενώπιον του τριμελού πνημελιωδικού Βόλου βρέθηκε ένα 45χρονο που κατηγορούνταν ότι μαζί με τον αδερφό του και ακόμη μια γυναίκα μπούκαραν σε γραφείο νοικίαση σκαφών και αρπάξαν έξι ηλεκτρονικού υπολογιστέ. Ο 45χρονο βρίσκεται στι φυλακέ Κορυδαλού καθώ έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία. Ενώ το αδερφό του και η γυναίκα συνεργόστου. Ο 45χρονο, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, αρνήθηκε ότι τέλεσε τα δικήματα και υποστήριξε ότι βρέθηκαν στο γραφείο νοικίας σκαφών για να μεταφέρουν παλιοσίδερα. Το δικαστήριο απέρριψε τα όσα ανέφερε και τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκιση 18 μηνών.